Καλησπέρα σας, κύριε Πέτσα. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στην Κρήτη. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, σε όλους και πάντα επιτυχίες στο κανάλι σας και σε εσάς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε και το ρεπορτάζ το οποίο προηγήθηκε, στο οποίο επιχειρήθηκε μια συνολική καταγραφή των επαφών που είχατε νωρίτερα σήμερα το πρωί με αυτοδιοικητικούς. Και θέλω να ξεκινήσω επιχειρώντας, κύριε Πέτσα, να κάνουμε έτσι μια ανακεφαλαίωση σε ό,τι αφορά τα του προγράμματος Τρίτσης, να σταθούμε λίγο στα κέρια σημεία και να καταστήσουμε ευρύτερα σαφές το πλαίσιο συνολικά. Θέλω λοιπόν να σας ξεκινήσω από το εξής. Η υψηλή απορροφητικότητα του Φιλόδημος 1 θα λειτουργήσει ως κόφτης για το Αντώνης Τρίτσης. Μάλλον ως βατήρας και όχι ως κόφτης. Για να εξηγηθώ και να καταλάβει ο κόσμος, το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης είναι ένα πρόγραμμα φιλόδοξο. Έχει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το οποίο χρηματοδοτεί δράσεις παραδοσιακών δημοσίων έργων και υποδομών, όπως είναι ίδρυψη και αποχέτευση, μέχρι πιο σύγχρονες δράσεις που πρασινίζουν την οικονομία μας και την τοπική κοινωνία, όπως ηλεκτροκίνηση, ανακύκλωση και ζητήματα ψηφιακού μετασχηματισμού. Μέσα σε αυτά τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ ενσωματώνονται και οι δράσεις του Φιλόδημος 1, όπως είπατε. Το Φιλόδημος 1 ήταν ο προκάτοχος, ας το πούμε έτσι, του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, και η επιτυχία της Κρήτης ήταν ότι είχε φροντίσει έγκαιρα να οριμάσει έργα, να τα εντάξει στο Φιλόδημος 1. Με αποτέλεσμα από τα, ας πούμε, 316 εκατομμύρια ευρώ που δικαιούται με βάση το πλαφόν που έχουμε κάνει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης η Κρήτη, ήδη τα 172 εκατομμύρια ευρώ να αφορούσαν έργα του Φιλόδημος. Με αποτέλεσμα, πράγματι, αρκετοί δήμοι της Κρήτης να νιώθουν ότι είχαν μικρό περιθώριο λιγμών για να εντάξουν περισσότερα έργα στο πρόγραμμα. Νομίζω ότι και με τις σημερινές επαφές, αλλά και τις προηγούμενες επαφές, τηλεφωνικές και διαζώσεις με αρκετούς από τους δημάρχους και τον Περιφερειάρχη, κατέστησα σαφές ότι υπάρχουν βαλβίδες αποσυμπίεσης, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να κινηθούμε αρκετά ψηλότερα από τα ονομαστικά όρια των πλαφών, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των δημάρχων της περιοχής, όλης της περιφέρειας. Και εξηγούμε, όταν λέω ποιες είναι οι βαλβίδες αποσυμπίεσης, και γι' αυτό το ονόμασα βατήρα και όχι κόφτη τελικά το πρόγραμμα, έχουμε τις εκπτώσεις των έργων. Όταν ένα έργο συμβασιοποιείται, είναι άλλο το ύψος της σύμβασης από τον αρχικό προϋπολογισμό, συνήθως αρκετά χαμηλότερο. Έχουμε τη δυνατότητα μεταφορά έργων στο ΕΣΠΑ, ιδίως στη φάση που γεφυρώνει τα δύο ΕΣΠΑ, το προηγούμενο και το επόμενο. Και έχουμε και το πρόγραμμα το καινούριο, το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει αρκετά χρήματα για δήμους και περιφέρειες, σε συγκεκριμένους άξονες που είναι συμβατοί με το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα τρία αυτά εργαλεία για να χρηματοδοτήσουμε το μεγαλύτερο όγκο των προγραμμάτων που έχουν υποβάλει η Δήμη και η Περιφέρεια. Τώρα, να σας πάω λίγο σε κάτι άλλο, να φύγουμε από αυτό. Γιατί σας άκουσα, μιλήσατε σήμερα για πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Μετά λοιπόν τις καταστροφές του περασμένου Οκτωβρίου-Νοεμβρίου που είχαμε εδώ στην Κρήτη και πραγματικά ήταν ισοπεδωτικές σε ό,τι αφορά τις υποδομές, υπήρξε και μια σύγχυση αρμοδιοτήτων ως προς το τι κάνει ο Δήμος, τι κάνει η Περιφέρεια. Να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο. Πώς αποτυπώνεται στην πράξη αυτό το πολυεπίπεδη διακυβέρνηση? Θα λύνει, για παράδειγμα, η εξέλιξη αυτή τέτοιου τύπου προβλήματα και συγχύσεις? Τα αναπτυξιακά εργαλεία είναι ένα κομμάτι, αυτό που είπαμε πριν. Το δεύτερο είναι το θεσμικό κομμάτι και η κορονίδα του θεσμικού κομματιού είναι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχει να κάνει με το πώς ασκούνται οι αρμοδιότητες από το κράτος, την περιφέρεια, τους δήμους, αλλά και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είναι ένα περίπλοκο σχήμα, το οποίο με τις μεταρρυθμίσεις των τελευταίων δεκαετιών έχει λίγο δημιουργήσει μία ασάφεια ως προς το ποιος κάνει τι, ώστε να μπορεί ο πολίτης να αποδίδει και την ευθύνη όταν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, αλλά και τον έπαινο όταν κάτι πάει καλά. Επομένως, μόλις τελειώσει. Κατάσταση, αν θέλετε, να είναι πιο γρήγορη, να είναι πιο λειτουργική η αυτοδιοίκηση. Είναι απαραίτητο να είναι πιο λειτουργική η αυτοδιοίκηση και να έχει αρμοδιότητες και πόρους. Σωστά. Γι' αυτό, ολοκληρώνοντας την φάση αυτή των θεσμικών αλλαγών που είχαμε στην πρώτη φάση, που αναλάβαμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, δηλαδή το νομοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, τον εκλογικό νόμο για του ΟΤΑ που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα στην Βουλή, το νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιάς, όλα αυτά ολοκληρώνουν μια πρώτη παρέμβαση. Και ερχόμαστε από τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, μαζί με τους Δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, πιάνοντας το νήμα από μια επιτροπή που είχε συσταθεί με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία, τον Τάκη Θεοδωρικάκο και τον Θοδωρή τον Λιβάνιο, την επιτροπή του Ξενοφόντα Κοντιάδη, για να δούμε πώς μπορούμε να μεταφέρουμε περισσότερες αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση, να μεταφέρουμε και πόρους και τελικά να ξέρει ο πολίτης ποιος κάνει τι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα που περιμένει ο πολίτης, που βασικά περιμένει να καλυτερεύει η ζωή του. Και επειδή κάνατε αναφορά στον εκλογικό νόμο, τελικά στην αυτοδιοίκηση η απλή αναλογική λειτουργήσε μία φορά. Και θέλω να σας ρωτήσω, τελικά η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα δεν αντέχει ένα τόσο δημοκρατικό σύστημα?
Αυτό το σύστημα της απλής αναλογικής που εφαρμόστηκε από το νόμο Σκουρλέτη ήταν μια απλή αναλογική αλλά κάρτ. Ήταν απλή αναλογική στον πρώτο γύρο, αλλά ο δεύτερος γύρος εξακολούθησε να υπάρχει και να εκλέγει δήμαρχο αυτόν που συγκέντρωνε το ποσοστό πάνω από 50%. Άρα η κατανομή στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν τελικά τέτοια που οδηγούσε σε ακυβερνησία και ο εκλεγμένος δήμαρχος δεν μπορούσε να υλοποιήσει το πρόγραμμά του. Όπως για παράδειγμα, χαρακτηριστικές περιπτώσεις υπάρχουν, ακραίες περιπτώσεις όπως στην Θεσσαλονίκη, που ένας δήμαρχος παίρνει το 68% και τελικά έχει ένα πολύ μικρό ποσοστό εδρών στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και είπαμε ότι δεν χρειάζεται εδώ συναλλαγή και μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Πρέπει ο δήμαρχος που εκλέγεται ή ο περιφερειάρχης να μπορεί να λογοδοτήσει τους πολίτες για το πρόγραμμα για το οποίο εκλέχθηκε. Δεν περιμένατε όμως να δείτε αν θα λειτουργήσουν στην πράξη συνεργασίες. Δηλαδή, λειτουργήσατε λίγο απριόρι. Ήρθατε με έμεσο τρόπο και πρακτικά αποτελεσματικό μετά τις εθνικές εκλογές. Πειράξατε εντός εισαγωγικών το εκλογικό σύστημα. Αυτό δεν είναι άδικο και για τον κόσμο ο οποίος προσήλθε στην κάλπη, διότι προσήλθε με διαφορετικά κριτήρια την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά. Και εκ των υστέρων ήρθε αντιμέτωπος με κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική εξέλιξη. Η αλλαγή που έγινε στην αρχή ήταν ένα φαρμακό για να μπορέσει ο Δήμος να προσφέρει κάποιες βασικές υπηρεσίες στους πολίτες. Οι Δήμοι, όπως επιβάλλει και το Σύνταγμά μας, δεν έχουν μόνο απλές οικονομικές δραστηριότητες, έχουν και βασικές διοικητικές αρμοδιότητες για να προσφέρουν υπηρεσίες στους πολίτες. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ατέρμονες συζητήσεις στα δημοτικά συμβούλια χωρίς ποτέ να αναλαμβάνεται μια απόφαση, ακόμα μια τροποποίηση απλή ενός προϋπολογισμού ή την ένταξη ενός προγράμματος, ενός έργου του Δήμου στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Γι' αυτό κάναμε τις πρώτες παρεμβάσεις που δώσαμε κάποιες περισσότερες αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή, δηλαδή στις βασικές οικονομικές λειτουργίες, να μπορεί να λαμβάνεται απόφαση στην κατεύθυνση που επιθυμεί ο εκλεγμένος δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, προκειμένου να έρουμε αυτό το πρόβλημα της ακυβερνησίας. Και με τον εκλογικό νόμο που φέρνουμε, φροντίζουμε να ξέρουν οι πολίτες ότι αυτός που εκλέγει πάνω από 43% στον πρώτο γύρο θα παίρνει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα υπάρχει ένα όριο εισόδου ώστε να γίνεται πιο λειτουργική η συζήτηση εντός του πλαισίου του Δημοτικού Συμβουλίου. Το όριο εισόδου είναι 3%, όσο και στις εθνικές εκλογές. Και περιορίζουμε λελογισμένα τον αριθμό των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Οι άλλες παρεμβάσεις είναι παρεμβάσεις λειτουργικού χαρακτήρα, τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να τις συζητήσουμε στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι με την ενίσχυση αυτή των επιτροπών που ήρθε εκ των υστέρων, ότι κατ' ουσίαν περιορίστηκε έτσι το κορυφαίο θεσμικό όργανο? Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κορυφαίο θεσμικό όργανο. Αλλά όλες τις παρεμβάσεις που έχουμε κάνει έχουν σεβαστεί απόλυτα το Σύνταγμα και έχουν κινηθεί ακριβώς για να ενισχύσουν τη λειτουργικότητα των Δήμων. Και νομίζω ακόμα και με δημάρχους οι οποίοι εκφράζουν την αξιωματική αντιπολίτευση, αυτό έχει γίνει αποδεκτό και με όλες τις συναντήσεις που έχω κάνει σε όλη την Ελλάδα με δημάρχους και περιφερειάρχες, θεωρούν απολύτως εύλογο το βήμα το οποίο κάναμε, γιατί αλλιώς αυτά τα δύο χρόνια περίπου που πέρασαν θα είχαμε μια πρωτοφανή ακυβερνησία στους Δήμους με καταστροφικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέτουν και οι αυτοδιοικητικοί είναι ότι το μείζον εδώ είναι οι πόροι και οι αρμοδιότητες. Νομίζω ότι αυτό προέταξαν. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα σοβαρά σε αυτή την κατεύθυνση και είναι μια δέσμευση και της νυν πολιτικής ηγεσίας και δικιά μου και του Μάκη του Βορύδη αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού ότι όπου μεταβιβάζονται αρμοδιότητες στην αυτοδιοίκηση θα μεταβιβάζονται και πόροι. Mm-hmm. Δύο τέτοια κλασικά παραδείγματα είναι η περίπτωση του νομοσχεδίου για τα ζώα συντροφιάς, στο οποίο προβλέπουμε, όπως έχετε δει ενδεχομένως από χτες που βγήκε σε διαβούλευση, ότι υπάρχει ένα σοβαρό χρηματοδοτικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα Άργος, που με περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτήσει υποδομές, όπως καταφύγια ζώων, μέσα μεταφοράς, προκειμένου ο Δήμος να μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του στα αδέσποτα, αλλά και αυξάνουμε τις λειτουργικές δαπάνες των κεντρικών αφοτελών πόρων με περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, ώστε οι Δήμοι να μπορούν να έχουν αυτό που χρειάζεται, δηλαδή προσωπικό για τα αδέσποτα, κτηνιατρική φροντίδα, δαπάνες που θα πρέπει να αναλάβει, να έχει τους πόρους να τους αναλάβει, όπως για παράδειγμα στήρωση ή σήμανση. Όλο αυτό είναι ένα πλαίσιο που δείχνει ότι αυτό που λέμε το εννοούμε. Και αυτό θα συνεχιστεί και με άλλες μεταφορές αρμοδιοτήτων, είτε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση που έρχεται, είτε αυτό που ήδη έγινε, όπως είναι η αποσυστική κάλυψη. Και είχα την ευκαιρία σήμερα να διαβεβαιώσω τους δημάρχους, ιδίως σε μια τουριστική περιοχή όπως είναι η Κρήτη, ότι οι πόροι που είναι απαραίτητοι προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις της ναυαγοσωστικής κάλυψης στις πολυσύχναστες παραλίες, θα βρεθούν. Τώρα, στο όνομα της πανδημίας, κύριε Πέτσα, γίνονται έκτακτες προσλήψεις, οι οποίες όμως σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύονται από καταγγελίες για ευνοιοκρατία. Ποια είναι η δική σας θέση? Νομίζω ότι είναι ένας κοινός τόπος ότι όταν θέλουμε κάτι να κάνουμε στο θέμα των προσλήψεων, θα πρέπει να έχουμε απόλυτη διαφάνεια και αξιοκρατία. Αλλιώς μπορεί να πέφτουμε θύματα μιας τέτοιας μικροπολιτικής εκμετάλλευσης, όταν υπάρχει, ή και δικαιολογημένων ενδεχομένως διαμαρτυριών. Και νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο πλέον
Μάλλον έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο. Έχουμε πολύ αργές διαδικασίες. Και αν ακούω κάτι τουλάχιστον στο δικό μου κομμάτι, στο δικό μου χαρτοφυλάκιο, είναι διαμαρτυρίες από τους δημάρχους και από τους περιφερειάρχες για υποστελέχωση, δραματική υποστελέχωση και αποχωρήσεις προσωπικού σε τέτοιο βαθμό που δεν αναπληρώνονται, με αποτέλεσμα όποιες μικρές συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου γίνονται να μην μπορούν να καλύψουν τα πολύ μεγάλα κενά. Άρα νομίζω ότι εδώ χρειάζεται μια συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, να σας πάω τώρα λίγο στην ψήφο των αποδήμων, διότι πολλής λόγος γίνεται τελευταία. Αν δεν κάνω λάθος, η τελευταία αλλαγή που προωθήθηκε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο έτυχε ευρείας πλειοψηφίας, 288 ψήφοι αν δεν κάνω λάθος. Γιατί να αλλάξει εκ νέου? Ήταν ένας συμβιβασμός, προκειμένου για πρώτη φορά, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας, να είναι δυνατή η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού, ανθρώπων δηλαδή που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα από τον τόπο κατοικίας τους, επομένως να συμμορφωθεί και η Ελλάδα προς αυτά που ισχύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό στις πιο προηγμένες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Ο συμβασμός επήλθε με δύο περιορισμούς. Ήρθε όμως η κυρία Τζάκρη ως αρμόδια τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και σε συνέντευξή της σε μεγάλο ομογενειακό μέσο, στον Εθνικό Κήρυκα, είπε ότι θέλουν να άρουν αυτούς τους περιορισμούς. Δηλαδή την παραμονή για κάποια χρόνια στην Ελλάδα, ενεργό σύνδεσμο με τη χώρα, όπως το αφημεί, να αρθούν αυτοί οι περιορισμοί. Τότε ήταν δική μας υποχρέωση, ως μια κυβέρνηση που βλέπω ότι η αξιωματική αντιπολίτευση, άρα η συντριπτική πλειοψηφία μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο, ένας αριθμός βουλευτών δηλαδή πολύ μεγαλύτερος από τους 200 που προβλέπει το Σύνταγμά μας, να θέλουν να φύγουν αυτοί οι περιορισμοί, ώστε να δράξουμε την ευκαιρία και να πούμε ναι, να φύγουν αυτοί οι περιορισμοί, γιατί έτσι τι κάνουμε, διευκολύνουμε τους πολίτες που έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν το κορυφαίο του συνταγματικό δικαίωμα. Το δικαίωμα του εκλέγην. Αυτό κάναμε. Αν είπα να χωρίσει ο ΣΥΡΙΖΑ από αυτή τη θέση στην Βουλή, γιατί ξέρετε έχει ολοκληρωθεί η ζήτηση στην Επιτροπή και πάμε στην Ολομέλεια τώρα αμέσως μετά που θα ανοίξει η Βουλή από το Πάσχα. Αν είπα να χωρίσει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση που εξέφραζε η κυρία Τζάκρη, τότε όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, αν μη τι άλλο, θα καταλάβουν στο πολιτικό γίγνεσθε ποιο θέλει να του διευκολύνει και ποιο του δουλεύει. Υπάρχει βέβαια και η άποψη που λέει το εξής. Εάν ένας Έλληνας έφυγε 20 χρόνων από εδώ για να σπουδάσει στην Αμερική, έζησε εκεί 40 χρόνια, σήμερα είναι 60 ετών, έχει κάνει την οικογένειά του, έχει την επιχείρησή του εκεί και τη ζωή του. Έρχεται μία φορά το χρόνο για διακοπές στην Ελλάδα. Γιατί να πρέπει η ψήφος του να καθορίσει τον τρόπο που θα φορολογούμε εγώ, για παράδειγμα, που ζω και εργάζομαι εδώ? Νομίζω ότι είναι πολύ ενισχυμένο ή προωθημένο αυτό το επιχείρημα, υπό την έννοια ότι κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή πώς είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι όντως θα εκδηλώσουν το ενεργό τους ενδιαφέρον να το κάνουν. Αυτό θα πρέπει να το δούμε τους επόμενους μήνες, όταν θα μπορέσουν να έχουμε στοιχεία ανθρώπων που θα εγγραφούν σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να ψηφίσουν. Είμαστε ακόμα μακριά από εθνικές εκλογές, άρα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον είναι πολύ μικρός και θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, τους επόμενους μήνες, για πόσους αφορά. Όλες οι εκτιμήσεις είναι ότι θα αφορά για μικρό αριθμό. Άρα η επιρροή, η τόσο μεγάλη επιρροή, ακόμα και αν τη δεχτεί κανείς αυτού του εκλογικού μέρους, του εκλογικού σώματος, θα είναι περιορισμένη. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι, νομίζω ότι θα είναι υποκριτικό για όποιον χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, από το να στερήσει κάποιον το κορυφαίο του συνταγματικό δικαίωμα, να μπορεί να συμμετέχει στις εκλογές. Και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά μια κορυφαία στιγμή που κανείς δεν μπορεί να είναι υποκριτής μπροστά στο Σύνταγμα. Πρέπει να διευκολύνουμε λοιπόν όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν το δικαίωμα του εκλέγει να συμμετέχουν. Παρ' όλα αυτά, ότι οι εκλογές είναι μακριά. Ναι, είναι μακριά. Οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Είναι ξεκάθαρο, το έχει τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργός πολλές φορές γι' αυτό. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος που να μπορεί να πει κάτι διαφορετικό αυτή τη στιγμή. Θα πάμε στο τέλος της τετραετίας, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο είναι που εξυπηρετεί και την κεντρική πολιτική σκηνή μετά από μια πρωτοφανή πανδημία, να έχουμε το χρόνο πραγματικά να ανατάξουμε την οικονομία, να έχουμε μια δυναμική επανεκκίνηση, η οποία τελικά θα πιστωθεί στην κυβέρνηση από τους πολίτες όταν θα έρθουν η ώρα των εκλογών. Λοιπόν, κεφάλαιο Ιθαγένεια. Τι συμβαίνει, και πολλοί διαμαρτύρονται ότι άλλαξε το πλαίσιο, θα αποκτάτε πλέον δύσκολα? Νομίζω πως όχι. Είμαστε ακόμα σε μια διαδικασία συζήτησης. Νομίζω ότι κάποιοι οι οποίοι θέλουν να δώσουν κάποια πολύ σκληρά πολιτικά χαρακτηριστικά σε μια δήλωση του Υπουργού του Μάγκη του Βορύδη δεν έχουν κάποιο βασικό αίρισμα. Όχι, προχωράμε στην διαδικασία όπως όλοι την ξέρουμε. Οποιασδήποτε αλλαγές θα έχουν να γίνουν σε σχέση με τη διασφάλιση κάποιου συνδέσμου αυτών των ανθρώπων με τη χώρα που να μπορούν να αντιλαμβάνονται ποιες είναι οι υποχρεώσεις τους, σε ποια χώρα κατοικούν, αν εστερνίζονται αυτές τις αξίες αυτής της χώρας. Είναι βασικά χαρακτηριστικά που τα βλέπουμε σε όλες τις δυτικές δημοκρατίες. Και νομίζω ότι η αντιπαραβολή ανάμεσα σε εκείνους που λένε ότι νοθεύεται
το εκλογικό αποτέλεσμα από τους Έλληνες του εξωτερικού, από το να ζητάνε πιο εύκολη χορήγηση ηθαγένειας σε άλλους ανθρώπους που δεν είχαν μέχρι τώρα την ελληνική ηθαγένεια, δείχνει ότι μάλλον γίνεται αυτή η συζήτηση για μικροπολιτικούς λόγους και όχι για την ουσία. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, κύριε Πέτσα, δηλαδή σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός προεκλογικά είχε πει ότι ο ΕΜΦΙΑ θα πάει στους Δήμους. Θα πάει τελικά? Είναι μια συζήτηση την οποία θα την κάνουμε αμέσως μετά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, γιατί σχετίζεται, όπως είπαμε και πριν, με τους πόρους που πρέπει να έχει η αυτοδιοίκηση στα χέρια της για να εκπληρώσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Η πρόθεσή μας είναι να ξεκινήσουμε μια συζήτηση γενικά για τους κεντρικούς αυτοδιοικητικούς πόρους. Η ΚΑΠ είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τους Δήμους και τις περιφέρειες. Και μέσα εκεί, μέσα από ένα ειλικρινή διάλογο συντονισμένο, να δούμε αν χωρεί η μεταβίβαση του ΕΝΦΙΑ στους Δήμους, κάτι το οποίο το θέλουμε, αλλά με μια διεύρυνση επίσης του χρηματοδοτικού φακέλου των ΚΑΠ, προκειμένου όλοι οι Δήμοι να είναι ικανοποιημένοι. Γιατί ξέρετε, μόνο η μεταφορά του ΕΝΦΙΑ δεν θα αφήσει ικανοποιημένους στους Δήμους, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη συρρήκνωση των ΚΑΠ τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, πάνω από 40%. Και επομένως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να αντιστρέψουμε αυτό, να μεταφέρουμε τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και άλλους πόρους, ώστε οι Δήμοι και οι περιφέρειες να μπορούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει και αυτό να το εισπράττουν οι πολίτες. Λοιπόν, κύριε Πέτσα, σας ευχαριστώ θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια να σας ευχηθώ.